Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπροσωπώντας τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας, σας καλωσορίζω στο 22ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθέως Σάμου Καπετάν Λαχανάς. Verde que verde que verde que verde me no me dis. Σκέφτηκα η παρέα μου να την επιασκεδάζει. Ταξιδέψουμε στην όμορφη Θράκη. Thank you.
παρακαλέσουμε τον κύριο Σταύρο Μιχαλόπουλο να παραλάβει μία πλακέτα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως Σάμου, ο καπετάν Λαχανάς, απονέμει τη Βύση Ενέκεν στο Προσωμιακό Σωματείο Ατόμων με αναπηρία Νίκος Μένεγας, Παύλα ο Ίκαρος, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης για την προσφορά και τη στήριξη του στα άτομα με αναπηρία του νουμού μας, με εκτίμηση του Δέλτα Σίγμα. Αυτό το οποίο πραγματικά θα ήθελα να πω σαν επιστέγασμα για την σημερινή βράβευση του συλλόγου μας είναι μια παρακαταθήκη του Οδυσσέα Ελίτη, ότι για να γυρίσει ο κύκλος θέλει δουλειά πολύ. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν απαιτείται μόνο δουλειά πολύ, αλλά απαιτείται και κοινωνική και πολιτική βούληση. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ή στέργουμε στο διπλανό μας και σε επόμενη εκδήλωση δεν είμαι εγώ μόνο ο γραφικός που βρίσκεται σε αυτό το χώρο, αλλά θα βρίσκονται και άλλοι στην αναπηρή μου. Και ο λόγος που εγώ βρίσκομαι εδώ και δεν βρίσκονται άλλοι είναι γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει δυνατότητα. Σε πολλές περιπτώσεις λέμε και επιχαίρουμε και συγχαίρουμε ως τον άλλον για τα αποτελέσματα της τέχνης μας. Αλλά εγώ πάλι διερωτώ με τέχνη για ποιους. Για αυτούς οι οποίοι μπορούν να προσέλθουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εχθρικό. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία βλάβη και δεν έχουν αναπηρία. Γιατί τελικά την αναπηρία μας τη δημιουργεί ο περιβάλλον χώρος. Αφήνω σκέψεις γιατί καταλαβαίνω ότι αυτές οι θέσεις δεν απαντώνται με ένα ναι ή με ένα όχι, αλλά πράγματι ο Οδυσσέας Ελίτης είχε δίκιο. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την εκ μέρους του συλλόγου μας.